Πίσω λοιπόν στο στούντιο να καλησπερίσουμε και τον κύριο Φαΐλου Καρενδιώτη, ο οποίος μας ήρθε μόλις τώρα. Εκπροσωπεί βεβαίως την κυβέρνηση, τη Νέα Δημοκρατία, και θέλω να ακούσουμε και τις δικές του απόψεις στην διάρκεια της εκπομπής. Κύριε Αναγνωστάκο, να ολοκληρώσετε το σύντομο σχολείο σας, να περάσουμε τα σχολεία. Έλεγα στον αγαπητό φίλο το εξής, ότι πούμε ότι απαντάτε στο ερώτημα για το αν υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο σχέδιο και μελέτη που αφορά την ΑΟΣ. Υπάρχει διεθνή εμπειρία, υπάρχει το διεθνέ δίκαιο για το θέμα τη ΑΟΣ, υπάρχει εμπειρία των Κυπρίων αδελφών μας, οι οποίοι προχώρησαν στην συγκεκριμένη κατεύθυνση, και υπάρχουν αυτή τη στιγμή και συγκεκριμένες δεσμεύσεις από χώρες που σχηματίζουν διεθνείς οικονομικές συμμαχίες, με τις οποίες μπορεί να προχωρήσει η Ελλάδα μαζί για να εκμεταλλευτεί το υπέδαφος της. Μάλιστα. Αυτό όμως δεν είναι ο μοναδικός τρόπος. Υπάρχουν και μια σειρά άλλοι τομείς που μπορούμε να αναπτύξουμε την πρωτογενή μας παραγωγή, τη μεταποίησή μας, το εμπόριο, τον τουρισμό μας, και να φέρουμε την ανάπτυξη. Τι γίνεται όμως όταν έχουμε ένα μνημόνιο και όταν έχουμε μια τρόικα η οποία προβλέπει ύφεση στο ΑΕΠ 7%, δεν μπορούμε να συζητήσουμε για ανάπτυξη. Θα συζητήσουμε, και αυτό είναι που θα περιμένουμε, θα συζητήσουμε για επιδείνωση των μέτρων αυτών, για αύξηση της ανεργίας, για αύξηση των δικτών της κοινωνικής εξαθλίωσης. Ο κύριος Δένδικας προχθές μίλησε για 3.500 επιβεβαιωμένες αυτοκτονίες. Αυτοί οι άνθρωποι έφτασαν στην απόγνωση και έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας των πολιτικών που ακολουθήθηκαν. Μάλιστα. Κύριε Αναγνωστάκο, μισό λεπτάκι, διότι το θέμα πλέον αρχίζει ξεμακραίνει. Καταρχήν να πω ότι έχουμε πάρα πολλά τηλεφωνήματα, στα οποία οι ίδιοι τηλεθεατές λένε ότι δεν απαντάτε συγκεκριμένα. Και σε αυτό το πράγμα θα ζητήσω να είστε λίγο πιο σαφείς προς όλους τους πολιτικούς μιλάμε. Κυρία Καφαντάρη, όμως, ως εκπρόσωπος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, θέλω να πάρετε το λόγο. Και βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Και βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, βεβαίως. Ναι. Να απαντήσετε τα ερωτήματα τα οποία έθεσαν τόσο η κυρία Βαρμπούνη όσο και ο κύριος Σιδιάδης. Λοιπόν, τι γίνεται από εδώ και πέρα πρακτικά? Κοιτάξτε, καταρχάς, ακούστηκαν πάρα πολλά και πολλές τοποθετήσεις γίνανε. Δεν μπορώ να μην τοποθετηθώ εντάχει σε 2-3 ζητήματα. Παρακαλώ. Και μετά, σαφώς, θα είμαι συγκεκριμένη να απαντήσω και στους νέους που έχουμε πείτε, εδώ στο πάνελ. Λόγο. Λοιπόν, το πρώτο που έχω να πω είναι ότι η χώρα μας βρίσκεται 5η χρονιά και πάει για 6η χρονιά σε περίοδο ύφεσης. Υπολογίζεται ότι η ύφεση για τον επόμενο χρόνο, το 2013, θα είναι της τάξης γύρω 4,5%. Έχουμε 3 χρόνια εφαρμογής των μνημονίων, μια συγκεκριμένη πολιτική η οποία υλοποιείται, και βλέπουμε αυτές τις συνέπειες, ανεργία, ύφεση και όλα αυτά τα οποία ζούμε και ζει και βιώνει ο ελληνικός λαός. Όσον αφορά το γενικότερο πολιτικό της συγκεκριμένης χρονικής στιγμής, θα ήθελα να πω πραγματικά ότι εμείς ως ΣΥΡΙΖΑ Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο, το είπε με σαφήνεια και ο πρόεδρος ο Αλέξης Τσίπρας, αυτό το οποίο λέμε αυτή τη στιγμή, στη φάση αυτή, πόσες φορές έχουμε ακούσει βέβαια, αυτό είναι μια παρένθεση, αν δεν πάρουμε αυτή τη δόση δεν θα έχουμε να πληρώσουμε μισθούς και συντάξεις κλπ. Ισχύουν όσα είπε ο κύριος πριν από τους ανεξάρτητους Έλληνες, ότι τα λεφτά αυτά, αν τα πάρουμε τη Δευτέρα τη δόση, δεν θα πάνε σε ουσιαστικά θα πάνε στις τράπεζες. Αυτό είναι το ένα και το κύριο, και ο ελληνικός λαός δεν έχει να ωφεληθεί. Εμείς λέμε ότι έστω και αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση, ο κύριος Σαμαράς, οφείλει να διαπραγματευτεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να αξιοποιήσει τις αντιθέσεις οι οποίες υπάρχουν μεταξύ του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και να ουσιαστικά να διαπραγματευτεί. Εμείς σαν πολιτικός χώρος έχουμε επιβεβαιωθεί στη θέση μας, γιατί από την αρχή είχαμε πει ότι το χρέος δεν είναι βιώσιμο, και από την αρχή είχαμε πει κάτι το οποίο επαναλαμβάνω εντάχει σαν θέση μας στη συγκυρία. Πρώτα απ' όλα, μία συνδιάσκεψη σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κρίση χρέους που μαστίζει και τις άλλες χώρες. Δεύτερον, διαγραφή μεγάλου μέρους, πάγωμα του υπόλοιπου και αποπληρωμή του με ρήτρα ανάπτυξης. Αυτή είναι η θέση μας. Και έρχομαι τώρα συγκεκριμένα να τοποθετηθώ στα ερωτήματα. Παρακαλώ. Καταρχάς, θεωρώ σημαντικό το ότι έχουμε νέους ανθρώπους και βάλαν δύο ζητήματα τα οποία είναι πολύ σημαντικά. Η ανεργία ξεπερνάει το 50% στους νέους. Να πω και κάτι άλλο, οι νέες γυναίκες πάνω από 62% είναι άνεργες. Ένα ζήτημα κι αυτό, έτσι, σε σχέση με τα δύο φύλλα. Πρέπει να υπάρχει... Πάντως έχουμε δύο, οι οποίες
ψάχνουν τουλάχιστον επεγνωσμένα για δουλειά και δεν είναι τυχαίοι οι άνθρωποι ανειδικευτοί, είναι εξειδικευμένοι. Θα ήθελα μία παρένθεση. Παραθέσατε εδώ πέρα στοιχεία σε σχέση με την ανεργία, τη στατιστική υπηρεσία κλπ. Θα πω εδώ και κάτι άλλο. Ότι η Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα σε ετεροαπασχόληση επιστημόνων σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι κάτι πολύ σημαντικό. Είναι η πρώτη χώρα που το να έχει πτυχίο ένας νέος άνθρωπος δεν τον διευκολύνει στην αγορά εργασίας. Αυτό δεν είναι τωρινό, ισχύει. Δηλαδή υπάρχει αυτή η ιδιαιτερότητα. Τώρα θα έλεγα για το πρόγραμμα και η πρόταση την οποία έχουμε εμείς. Μιλάμε ουσιαστικά, όπως είπα και πριν, ρήτρα ανάπτυξης και ανάπτυξη αυτή της χώρας. Πώς θα γίνει αυτή η ανάπτυξη? Δεν μπορούμε όμως να μην πούμε, γιατί για μας είναι πολύ σημαντικό οι δημόσιες επενδύσεις, ότι με τα μνημόνια τα οποία εφαρμόζονται, οι δημόσιες επενδύσεις έχουν πέσει γύρω στο 38% και είναι ένα ποσοστό αφρυγανικού τύπου χώρας. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Η αποβιομηχάνηση, οι επιχειρήσεις που φεύγουν, να μην ξεχνάμε, γιατί κάποιοι κατηγορούσαν το ΣΥΡΙΖΑ, αν έρθει στα πράγματα θα φύγουν οι επιχειρήσεις, και η Φάγκη και η Κοκακόλα έφυγε επί κυβέρνηση Σαμαρά, παρένθεση. Λοιπόν, μιλάμε ουσιαστικά για τα εξής. Πρώτα απ' όλα, πολιτική που θα αποτρέπει αυτή τη λιτότητα η οποία ισχύει σήμερα για όλους τους εργαζόμενους. Παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας. Αναφέρθηκε η κοπελιά πριν σε κάτι συγκεκριμένο. Πραγματικά για μας η αναζωογόνηση του πρωτογενούς τομέα της οικονομίας είναι καθοριστική για την αναπτυξιακή πορεία της χώρας μας. Είναι καθοριστική διότι ο αγροτικός τομέας απαξιούται. Δεύτερον, μην ξεχνάμε ότι η γη υψηλής παραγωγικότητας αυτή τη στιγμή εκχωρείται σε εγκατάσταση φωτοβολταϊκών. Μια σκελέτε φωτοβολταϊκά. Έχει σημασία αυτό. Ναι, ολοκληρώστε τη λέξη. Να πω το ότι τα τρόφιμα και οι ανάγκες διατροφής στην Ελλάδα το 60% περίπου είναι εισαγόμενα. Είναι ένα σοβαρό ποσοστό αυτό. Άρα η ανασυγκρότηση του αγροτικού τομέα είναι από τις πρώτες προτεραιότητες. Μάλιστα. Δεύτερον, δημόσιες επενδύσεις. Δημόσιες επενδύσεις σε τομείς στους οποίους μπορούμε να έχουμε αποτέλεσμα. Και τι θέλω να πω. Επενδύσεις στην καινοτομία και στις νέες τεχνολογίες. Ωραία. Το επιστημό... Συγγνώμη να μιλήσω, μία φορά μίλησα. Θα μιλήσετε να ολοκληρώσω κι άλλο, αυτό που θέλω να πω. Καφαντάρη. Άλλοι μιλήσαν δύο και τρεις. Σας θα παρακαλώ μιλήσω, πάρα πολύ. Κυρία Καφαντάρη, επιτρέψτε μου λίγο. Λοιπόν, δεν ολοκληρώσα την πρότασή μας. Ολοκληρώστε λοιπόν για να πάμε σε κάτι που είναι ουσιαστικό σε αυτό στην που λέτε. Έρευνα, τα κονδύλια για την έρευνα μειώνονται αυτή τη στιγμή και στα πανεπιστήμια, και στον άλλο κύκλο θα παραθέσω στοιχεία και για τους νέους επιστήμονες σε σχέση με τα πανεπιστήμια. Mm-hmm. Επενδύσεις σε νέες μορφές ενέργειας, έχουμε αυτό το δυναμικό, το ανθρώπινο, το επιστημονικό, και γενικότερα συνεργασίες και επενδύσεις και με ξένες επιχειρήσεις. Δεν είμαστε εμείς αρνητικοί. Όχι όμως με συμβάσεις από αποικιοκρατικού τύπου, αλλά με συμβάσεις με βάση την ισονομία, που ουσιαστικά θα βοηθήσουν και να εγκατασταθούν επιχειρήσεις, αλλά με όρους διαφάνειας και με συμφέρον πραγματικά για το ελληνικό δημόσιο. Μάλιστα. Λοιπόν, αναφερθήκατε σε αρκετά ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν ιδιαίτερα, όπως είπατε, με την τεχνολογία, την έρευνα και με τις νέες καινοτομίες. Ναι, επενδύσεις στην καινοτομία. Σωστά. Λοιπόν, πάμε αυτή τη στιγμή να γνωρίσουμε από κοντά μία υπόθεση εργασίας, μάλλον δύο υποθέσεις εργασίας, ενός ανθρώπου αρχικά που ήρθε από την Αμερική, επιχειρεί να φέρει μια καινοτομία η οποία θα αποδώσει πολλά χρήματα, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τον φόρο, στο ελληνικό δημόσιο, και μία άλλη περίπτωση ενός νεαρού ανθρώπου, ο οποίος αρνήθηκε πεισματικά να φύγει στο εξωτερικό, πασχίζει εδώ πέρα και είναι από τους πρώτους ιδιώτες στην Ελλάδα, ο οποίος καταφέρνει με την ειδικότητά του όχι μόνο να μας κάνει περήφανος εδώ μέσα, αλλά πολύ περισσότερο έξω με διεθνείς συνεργασίες. Πάμε. Θα έμενα μόνο και μόνο για να αποδείξω ότι μπορώ να το κάνω και εδώ, λέει ο Νίκος Κανόπουλος. Ένας επιχειρηματίας που άφησε μια λαμπρή καριέρα στην Αμερική στον τομέα της μικροηλεκτρονικής για να επιστρέψει πίσω στην Ελλάδα και να προσφέρει όσα του στέρισε η χώρα του. Ο Νίκος γεννήθηκε στη Δράμα και μετά τις σπουδές του στην Πάτρα έφυγε για την Αμερική για μεταπτυχιακές σπουδές το 1979. Εκεί, εκμεταλλευόμενος τις ευκαιρίες που του δόθηκαν, κατάφερε να φτιάξει την δική του εταιρεία ημιαγωγών,
αναδεικνύοντας την γρήγορα σε δυνατό παίκτη της αγοράς. Σύντομα ήρθε η ώρα της εξαγοράς της εταιρείας του από μια μεγάλη πολυεθνική εταιρεία και εκείνος ανέλαβε θέση με 200 και πλέον υφισταμένους μηχανικούς. Παρά την διάκρισή του στην ειδικότητά του και τις πρακτικές απολαβές του, ο Νίκος Κανόπουλος αποφάσισε να γυρίσει στην Ελλάδα και να αρχίσει πάλι από την αρχή. Το συναντήσαμε στο εργαστήριο μαζί με τους συναδέλφους του, καθηγητή κύριο Παναγιώτη Λιανό και Ηλία Σταθάτο, που εργάζονται επάνω σε μια τεχνολογική καινοτομία φωτοβολταϊκών στην Πάτρα. Χαμηλών τόνων, συνειδητοποιημένος και εργατικός παρά τις επιτυχίες του, τον ρωτήσαμε για την σύγκριση του επιχειρηματικού πλαισίου Ελλάδας και Αμερικής. Δεν υπάρχει σύγκριση. Δεν υπάρχει σύγκριση γιατί στην Αμερική καταρχήν ο τρόπος που σκέφτονται οι άνθρωποι είναι επικεντρωμένος στην επιχειρηματικότητα. Τα παιδιά από το σχολείο έχουν αυτού του είδους τα ερεθίσματα και η χώρα βοηθάει πάρα πολύ την επιχειρηματικότητα. Δηλαδή, ένας νέος άνθρωπος σε οποιαδήποτε ηλικία μπορεί να αρχίσει μια επιχείρηση και να δημιουργήσει μια εταιρεία. Το κόστος για να σκεφτείτε είναι $120. Είναι μια σελίδα αίτηση και δημιουργείται σε μια μέρα και μια μέρα για να πάρεις αυτό που λέμε αφημί εδώ. Έχει ακριβώς την ίδια ονομασία και στην Αμερική και είσαι πλέον έχεις μια εταιρεία. Και μπορείς να ασχοληθείς με οποιοδήποτε αντικείμενο, οποιαδήποτε δραστηριότητα όσον αφορά την εταιρεία. Επίσης όμως το γενικό επιχειρηματικό περιβάλλον είναι πάρα πολύ διαφορετικό. Δηλαδή μια καλή ιδέα μπορεί να χρηματοδοτηθεί σε μικρά ποσά από αυτό που λέμε angel investors, δηλαδή επενδυτές οι οποίοι είναι άτομα που έχουν κάποια χρήματα και τα διαθέτουν. Υπάρχουν αυτό που λέμε venture capital, που είναι το κεφάλαιο υψηλού ρίσκου. Και φυσικά υπάρχουν τα εταιρικά κεφάλαια, δηλαδή μπορεί να δημιουργήσει μια τεχνολογία η οποία μπορεί να ενδιαφέρει μια μεγάλη εταιρεία. Ας πούμε την Intel. Τότε μπορείς να προσκομίσεις την πρόταση για το επιχειρηματικό σχέδιο που έχει σε αυτή την εταιρεία και αυτή η εταιρεία να σου χρηματοδοτήσει σε αντάλλαγμα με συμμετοχή της εταιρείας που χρηματοδοτεί στο μεταχειρικό κεφάλαιο της καινούργιας εταιρείας. Εδώ στην Ελλάδα τα πράγματα αρχίζουν πολύ δύσκολα. Δηλαδή, για να κάνεις μια εταιρεία χρειάζεται μια διαδικασία η οποία είναι και πολύπλοκη και επίπονη. Επίσης υπάρχει κάτι το οποίο είναι ίσως για τους ξένους επενδυτές είναι αρνητικό και κατά τη γνώμη μου πρέπει να καταργηθεί. Εδώ στην Ελλάδα φορολογείσαι πριν ακόμα κάνεις εταιρεία με το φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου. Δηλαδή, επενδύεις τα λεφτά σου, τα οποία είναι φορολογημένα, αλλά επειδή τα επενδύεις για να κάνεις εταιρεία, πληρώνεις κάποιο φόρο. Το οποίο είναι λίγο, για τους ξένους ακούγεται λίγο οξύμορο, γιατί συνήθως φορολογούνται τα κέρδη, δεν φορολογούνται το κεφάλαιο πριν από τα κέρδη. Αλλά το πολύπλοκο είναι η ενασχόληση με την εφορία και φυσικά με τους ασφαλιστικούς φορείς. ΙΚΑ, τσιμέδια, όταν έχεις μηχανικούς κτλ. Το να ανοίξεις, ας πούμε, ένα λογαριασμό στην τράπεζα, εταιρικό λογαριασμό, είναι 15 λεπτά υπόθεση στην Αμερική. Εδώ μου είπαν ότι θέλουν 5 μέρες. Και αν δείτε τα έγγραφα τα οποία απαιτούνται για να γίνει κάτι τέτοιο, είναι τραγικό. Τώρα βέβαια, όταν επιμένεις, ας πούμε, εντάξει, το αντιπαρέρχεσαι, αλλά το άλλο το θέμα είναι ότι όλη αυτή η διαδικασία έχει κόστος. Και δεν μιλάμε μόνο για το πραγματικό.